Συνεχίζεις να πιστεύεις ότι είναι πίσω από τον εκβιασμό σου. Να σου εξηγήσεις η Μπακρή τώρα. Έδωσε μας δίμπαλ. Και. Ο σαλότερος είπα σου κάτι. Γιατί ενήργησες χωρίς να το ξέρω. Είπα σου και δεν δέχτηκες. Και. Αλλά να συναντήσω τη Σάσον έτσι όπως πάω. Κάτω στην πολυκατοικία. Τώρα. Τόσον καιρό βρίσκεσαι κάπου από τη στάνια της. Είσαι και εσύ μέσα στο κόλπο. Γιατί έπιανε και ήβραν τον Ιωάννου ο μόνο γιος. Σας είπε. Φαντάζομαι κάπου θα ιδιέρευσε ότι εγώ με τη Σάσα. Ξέρετε. Και θέλησαν να με διαβάλουν. Έτσι φαντάζομαι να πήρε πρωτοβουλία να φτάσει στα σέρκα του μόνο γιου το σημείο. Πέρασε μου το μυαλό σου έτσι πράγμα. Επέρασε. Πού είναι ο Δημήτρης? Στο τροχόσπιτο. Δεν κάνει καλά τη δουλειά σου, Ανδρέα. Μα κυρία Θεοδωρά μου, την ώρα που σε πήρα τηλέφωνο ήταν στο τροχόσπιτο. Τελικά κάνατε δουλειά του σε φωτογραφίες. Πού το ξέρεις? Αφού είναι και τρεις και μέσα στο τροχόσπιτο. Εγώ φταίω τώρα, ε. Εσύ, ναι. Εσύ οδήγησες τον νικητή γραμμή. Να μου κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, εγώ πρέπει να πάω από το μαχαζί, γιατί να φέρουν ποτά. Και αν έχει τίποτα, ξαναμιλούμε. Κανόνισε το πόνο να μείνεις. Να επικίνδυνα δάμε. Τέλος συνωμοτικά μια φορά το σύμπαν εναντίον μας. Για την κουβέντα με τη γιάκα του Ιωάννου προσπάθησα να σε πείσω επανελειμμένα. Να μου γυρεύκες τη νύχτα έξω από την επαύλη. Παρακολουθούσα τον Κυπουρό. Γιατί? Απειλήσε με. Θα πάψεις ποτέ να είσαι κυνηγημένος, Μαυρονικόλα. Άλλος με υβρές. Ο γείτονας σου. Να μου το τάξεις. Ότι θέλουμε όλοι. Λεφτά. Να μου θέλεις. Τα λεφτά μου. Μακάρι να μην μου τα λαλείς. Δεν με κάνουν όλα τα άλλα. Και τώρα. Πάμε που του μόνο γιου. Που του μόνο γιου. Ναι. Νομίζεις ένα τζαμέ. Δεν έχει που άλλο να πάει. Εννοείς τα λεφτά που είχα στον λογαριασμό μου, στο όνομα μου. Στον κοινό λογαριασμό που είχες με την κόρη μου. Έχω το ίδιο δικαίωμα. Και όλα εγώ μισά λεφτά.
που έχεις εσύ και η κόρη σου. Μπορεί. Αλλά τώρα είμαι δαμή και θέλω τα. Η Λουκία να μου λαλεί. Με σίγουρη που τσάμε που είναι. Θωρεί τα ούλα. Τι έγινε, μπαλέ? Ήρθαν και βρέμε ο μαύρο Νικόλα στο κλαμπ. Τι του είπες? Εγκάλυψα τα όπως. Είπα του ότι παρακολουθούσα τον Κυπουρό. Τον Κυπουρό? Μα πέλανε Στέλια! Τι ήθελες να κάνω? Ήρθαν και βρέμε στο μαχαζί. Είπα του πως με απειλούσε να τα πει ούλα στην Νικόλ. Επιστέψεσαι? Ξέρω εγώ. Κύριε Μονογιέ, άνοιξε! Αστυνομία! Κύριε Μονογιέ! Καλησπέρα. Γεια σου, Αβά. Θα μου πεις να περάσω. Δεν είναι ώρα. Έχεις παρέα? Νομίζω ότι εσέ αφορά. Μα είναι και μαζί. Μια χαρά και μου. Δεν μάθηκες ένα ολόμαυρα. Παπά, είναι μια χαρά. Τι είναι, να σε πιάσω αύριο τηλέφωνο, έξι. Μα σκάει τηλέφωνο. Κόρη μου, έρχεσαι να μας δεις. Η μάνα σου μαράζωσε. Ποιος είναι, γιατί δεν μας τον γνωρίζεις εμάς? Εγκίνος πώς αφήνει να άρχισε να μας τορίσει. Εν έρχομαι γιατί δεν θέλω να έρχομαι. Έκαμε σου τίποτε, αγάπη μου? Όχι, μου έκαμετε. Εσύ μου έκαμες. Εγώ, κόρη μου? Ναι, παπά. Εσύ. Κόρη μου, ας σου πω και καμιά κουβέντα παραπάνω για το καλό σου. Με μας πιωχνείς, κόρη μου. Αγαπούμε σε. Και εγώ και η μάνα σου. Κοινός αγαπάς, ε! Thank you.
κάνει καμιά μπελάρα. Εξήγα μου γιατί είμαι μόνος μου. Εξήγα μου γιατί πέθανε η γυναίκα μου. Εξήγα μου γιατί σκοτώσαν την κόρη μου. Καταλαβαίνω ότι περνάς. Όμως είναι τρόπος του δώσου. Ζήσε να τους δεις πίσω από τα σίδερα. Υπόσχομαι σου το. Έστειλε ο σας ο βουλευτής. Για είναι τα πράγματα. Ξέρεις πολλά καλά. Δεν θέλει να σε καταγγείλει. Τώρα έφυγε. Τώρα. Στο καλό να πάει. Κάτι μη αρέσκει. Σ' έναν τίποτε σ' αρέσκει. Ήθελα να ξέρω τόση ώρα να τον που συζήτα μαζί του. Εμάς αφορά. Έχουμε τα δικά μας. Για να μην έχουμε κι άλλα που λαλώ. Πάμε να θάψουμε στην παραλία. Πάμε να το θάψουμε στην παραλία. Πάμε να θάψουμε στην παραλία. Κυρία Θεοδώρα, κυρία Θεοδώρα, έκαμε στη δουλειά σου, α. Σχεδόν. Ήβρες το. Ναι. Ελπίζω να μην ξεχάσεις τη συμφωνία μας, α. Δεν ξεχάνω ποτέ τις υποχρεώσεις μου, Αντρέα. Κυρία Θεοδώρα, έτσι ανάφερες το όνομα μου, ναι. Με έφωασε. Αν και ο Δημήτρης, άμα ήθελε να μάθει κάτι, πάντα μάθαινε το. Καλό απόγευμα, Αντρέα. Συζητούσες με την κυρία. Τίποτα, μάνα. Με ρώταμε για τον Παύρο Νικόλα. Και, εντζήνος που γυρεύκε. Ποιο γυρεύκε. Τι είναι το Χριστοφίδη. Χριστοφίδη. Όχι, δεν ξέρω. Είναι ρώτησα παραπάνω. Εσύ είναι ρώτησες παραπάνω. Κοκκίνε, μην μας μπλέξεις με τις ιστορίες σου. Γι' αυτό σου λέω, ρε μάνα μου, πούλα το να ησυχάσουμε για το καλό μας πίσω το λαλό. Για το καλό μας. Για το δικό σου το καλό. Εσύ μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Γιατί ρε Ελένη, εγώ συνεισφέρω και στην ανάγκη πιο καλύπτω, ρε. Τον εαυτό μου καλύπτω. Ναι, ρε, τον εαυτό σου που καλύπτεις. Μην ξεχνάς ότι είσαι συνεργός. Εν την γλιτώνει ούτε εσύ τη φυλακή. Γι' αυτό σου λέω, ρε μάνα μου, πούλα το. Πούλα το να ησυχάσουμε, να σηκωθούμε, να φύγουμε από εδώ. Θα ησυχάσουμε. Και τον Παντελή, αν τον σκέφτεσαι. Το επειδή σκέφτομαι τον Παντελή, γι' αυτό σου το λέω. Θα μείνει το σπίτι του. Πού είναι πάνω. Και θα με γίνει και γύρω που γίνει. Ρε Ελένη, ας σκεφτούμε και μια φορά πιο μπροστά από τους άλλους. Με τους άλλους τι να κάνουμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Χωρίς το πτώμα του συζύγου δεν έχουμε τίποτε. Και ξέρουν το. Και ξέρουν ότι το ξέρουμε κι εμείς. Γι' αυτό παίζει τα πάρη του Παντελή. Γι' αυτό. Ανεβάλαμε κοριούς. Ρε Χρήστο, δε μία υπόθεση είναι καν ανοιχτή. Οι μόνοι που ασχολούνται είμαστε εμείς. Νομίζω ο εισαγγελέας να διατάξει άνοιγμα της υπόθεσης. Ο κόκκινος ο κοντά. Θα με δώσει. Να τα ξεράσει. Νομίζεις. Είμαι σίγουρος. Εγώ πάλι νομίζω ότι είμαστε μακριά. Και ο λόγος έχει να μας πει ο κόκκινος. Έχει. Φοάται. Ο
Καλά σου, Στάθη. Ο μόστρος μου είναι σπίτι. Είναι σένα που θέλω. Για να μην την άνοιγα. Ξέρεις πολλά καλά. Δεν ξέρω. Στάθη! Στάθη! Να μου γυρεύκες το εργοστάσιο, ρε. Εγώ... Θα σε ξαναρωτήσω. Παρακολουθάς με, ρε. Έφαγε φωτογραφίες. Ποιος σε βάλε πάνω. Δεν με κοίτας. Παντελή, θέλω σε. Δεν μου θέλεις. Κάτσε 5 λεπτά με τη μάνα σου. Σκέφτομαι να πουλήσω τον τόπο δαμέ. Κάτσε κάτω! Μίλησα με τον μπαμπά σου. Αλίμονο. Ποιος άλλος κατεβάζει τις ιδέες. Τον τη φορά είναι δίκιο. Με κατάφερες τη λεζένα. Με κατάφερε κανένας. Σκέφτομαι να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να φύγουμε που δεμέ. Να τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Και το μυστικό μας, να τα φύγουμε και γίνουν πίσω μας. Δεν καταλάβεις ούτε που είναι να πάμε να μας ακολουθεί. Μην με δυσκολεύκεις κι εσύ. Έχω τόσα πάνω στην κεφαλή μου. Κάμε μου τη χάρη. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Ό,τι θέλεις, κάμε. Μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ και η νύχτα. Και... με την πεθαμένη... να μπορούμε να κάνουμε. Αν εξαφανιστούν και οι δυο, να κινήσουμε υποψίες. Είσαι κόσμο που τους είδε. Αν είναι δική τους. Και να φύγουμε μέσα στο αρμάρι, να βρωμίσει λίγο και ύστερα να πιάνει την αστυνομία να τους πούμε ότι κάτι μύριζε. Είχαμε μια-δυο μέρες να τους δούμε και ανησυχήσαμε και αναγκαστικά σπάσαμε την πόρτα και βράμε τη μέσα στο αρμάρι. Και την πόρτα ποιος την έσπασε. Κύριε μου. Γιατί εγώ. Δεν κάνουμε και εσύ τίποτε. Και γιατί δεν ανοίξαμε την πόρτα με το κλειδί. Εφού έδειγες να ανοίξεις, πας στον πάνικο σου, δεν το σκεφτείες. Και φώναξες το γυρού μου, ήρθε κατευθείαν, έσπασε την πόρτα και βράμε την μέσα στο αρμάρι. Και να την αφήσουμε να βρωμίσει δύο μέρες. Αρρωστημένο. Κι άλεξε.
Η τούτο είναι η φυλακή. Πίνει πλήθο, μέσα φόβο. Σήμερα. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Ευτυχώς πόνο έγινε καμιά μαλαγία με τον μονογιό. Θα ήταν κρίμα. Εφάνε του την κόρη του, έχασε τη γυναίκα του. Νόμιζα ήταν να τον εφέρναμε μέσα σήμερα. Κι εγώ. Αλλά όταν είδα σε τι κατάσταση ήταν. Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις. Και μέσα να τον εφέρναμε ήταν για το δικό του καλό. Αλλά αφού δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε, αν δεν τον καταγγείλει ο Ιωάννου. Μακάρι να μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Αμέσως δεν κινδυνεύει. Με τον Ιωάννου τι εννοούμε? Τίποτε προς το παρόν. Ήρθα να μιλήσουμε σοβαρά. Αύριο θα πάω στο Μαύρο Νικόλα. Τι γυρεύκες στο Μαύρο Νικόλα? Να το πουλήσω να φύγουμε. Πριν μας έβρει μια λίκτρον κακό. Πώς να τα φορτώσει όλα σε μένα, ρε Σοφία? Αν είσαι στο στόμα σου, Ζόλη, θέλεις λάλης. Είναι ικανός να κάνεις φωνές πίσω από την πλάτη σου. Εσύ είναι καλό μέσα με τον Μαύρο Νικόλα στη συνέχεια, όλα ξέρεις τα. Να μην σου πω την πράγμα ο δικός σου κόλπο. Ξέρω που ήταν η Σάσα τη νύχτα. Τη νύχτα? Εξαφανίστηκε. Σκάσε, ψούλα! Ένα να κατευκούμε στη ζωή του. Σαν πεθερά του, ναι, θέλετε να ξέρετε τι κάνει ο γαμπρός σας. Πεθερά του είμαι, ο γυναίκα του. Εσύ ο ίδιος μου είπες ότι την έχεις ικανή για πολλά. Όμως, για τον εκβιασμό ανεμάσισες μου τα. Παντρεμένος ο Μαύρο Νικόλας. Τα τελευταία 5 χρόνια πάντως εγώ δεν είδα τη γυναίκα του. Μόνο τη γυναίκα του Ιακώβου. Γιατί στον Κύβρο είμαι εγώ. Ποιος? Ο μάστρος μου. Ο Νικήτας ήρθε και σε ρώτησε αν τραβήξες εσύ τις φωτογραφίες του Μαύρου Νικόλα. Έλα ρε Δάσο. Ναι. Ναι ρε. Είμαι της Χριστοφίδης. Ναι. Ποτέ. Το 2005. Είδες καθόλου το Μαύρο Νικόλα? Εσύ που το πρωί μου το γυρεύκω, είχα σημειώσει. Δεν είμαι εγώ που τα έφυγα, δεν είμαι εγώ! Χριστόφ, καλέ, τελμάσω πιο γλυόρα αν μπορείς. Ένα μάθο πρώτα είναι που παίζει γύρω από το όνομα.